Η Μακεδονική Δύναμη είναι ο αθλητικός γυμναστικός σύλλογος της Κοζάνης που υπόσχεται πολλά και τα πραγματοποιεί χρόνια τώρα. Και ποιος δεν γνωρίζει τις δράσεις, τις πρωτιές, τα μετάλλια, τους ανθρώπους του. Πίσω και μέσα σε όλα αυτά κρύβεται ένα πρόσωπο, το βασικότερο. Ποιος γνωρίζει πραγματικά και αληθινά αυτό το πρόσωπο? Μαζί μας βρίσκεται η ψυχή του Συλλόγου, ο προπονητής του αγωνιστικού τμήματος Taekwondo του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Μακεδονική Δύναμη, κύριος Χρήστος Αλμασίδης, τον οποίο και καλησπερίζω. Καλησπέρα σας. Η αλήθεια είναι, Χρήστο, ο ενικός επιτρέπεται, γιατί θεωρώ το Χρήστο οικογένεια, μετά από τόσα πολλά χρόνια που γνωριζόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι είσαι παντού και πουθενά, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Έχεις δημιουργήσει τη Μακεδονική Δύναμη πόσα χρόνια, εδώ και πόσα χρόνια? Ναι, ο Σύλλογος έχει δημιουργηθεί εδώ και 37 χρόνια. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, αλλά αυτά που γνωρίζει κάποιος για σένα είναι ελάχιστα. Έτσι τουλάχιστον να αξιολογώ εγώ, και αυτό σήμερα πάμε να το ξεδιπλώσουμε και να το καταρρύψουμε. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό πριν από 37 χρόνια που λες? Δάσκαλε. Γιατί το δάσκαλο, θα μου επιτρέψετε να το χρησιμοποιώ, είναι ένας όρος που χρησιμοποιούν οι αθλητές του κυρίου Αλμασίδη όσα χρόνια και αν περάσουν. Δεν υπήρξα αθλήτρια δική του. Υπήρξα όμως και υπάρχω και συνεχίζω να είμαι, να αθλούμε στο χώρο του. Άρα το δάσκαλος μου βγαίνει αβίαστα και θα μου επιτραπεί ο όρος αυτός. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και να ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στην εκπομπή, πολύ, η οποία είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στην τηλεόραση της περιοχής μας και όχι μόνο. Για μια ακόμα φορά και εγώ βρίσκομαι εδώ στο στούντιό σας και χαίρομαι πάρα πολύ που θα μοιραστούμε έτσι λίγο πιο προσωπικές στιγμές και λίγο θα ξεδιπλώσουμε το χαρακτήρα, τον άνθρωπο, τον Χρήστο Αλμασίδη, διότι για τις επιτυχίες και όλες τις δράσεις τα αναδεικνύουμε μέσα από τα ρεπορτάζ, των δελτίων ειδήσεων. Εδώ όμως θέλουμε να γνωρίσουμε λιγάκι κάποια πράγματα που πολλοίς κόσμος δεν τα ξέρει. Πώς ξεκίνησε η ιδέα, οπότε, δάσκαλε, πριν από 37 χρόνια, ναι, που είναι πάρα πολλά? Ναι, είναι αρκετά χρόνια τα οποία η παρουσία του Συλλόγου και οι δράσεις του Συλλόγου στην περιοχή μας έχουν μοιραστεί αυτές τις στιγμές χιλιάδες παιδιών, ανθρώπων που έχουν περάσει από τις τάξεις και τα τμήματα του Συλλόγου. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη διαδρομή των 37 χρόνων δεν ήταν ο στόχος μας στην εκκίνηση αυτής της διαδρομής. Ποτέ δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε το πώς μπορούν να εξελιχθούν όλα αυτά. Ξεκινήσαμε με ένα όνειρο σε ηλικία 20 χρονών, με φίλους. Δημιουργήσαμε αυτό το σύλλογο και σε αυτή την πορεία εγώ απλά ήμουνα ένα πρόσωπο που υποστήριζα τα αγωνιστικά τμήματα. Το έργο και η προσφορά αυτού του συλλόγου την χρεώνονται πολλά πρόσωπα. Δεν είμαι ο μόνος ο οποίος κατάφερα να κάνω όλο αυτό το μεγάλο όγκο των επιτυχιών σε επίπεδο αγωνιστικό, αλλά και σε επίπεδο αθλητικής εκπαίδευσης των παιδιών. Πολλοί συνεργάτες, αναδιαστήματα συνυπήρχαν σε αυτή την πορεία μας και καταφέραμε να κάνουμε ό,τι έχουμε καταφέρει. Αναπτύσσονται σχέσεις ζωής, με ερωτηματικό αυτό, παρότι είναι και δική μου διαπίστωση. Μέσα σε αυτά τα χρόνια που δουλεύει ο Σύλλογος, που είναι ενεργός ο Σύλλογος, όπως είπατε, μεγαλώσατε και εξελίχθηκαν πάρα πολλά παιδιά στην αθλητική αυτή οικογένεια. Αυτές οι σχέσεις παραμένουν σχέσεις ζωής?
Ναι, θεωρώ ότι αν εξαιρέσουμε το θέμα των διακρίσεων και της, της αθλητικής, του αθλητικού κεφαλαίου του οποίου δημιουργείται σε μία αθλητική οικογένεια, υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν μεγαλύτερη αξία. Και αυτά είναι ακριβώς αυτά τα οποία έχετε προαναφέρει, ότι οι σχέσεις που έχουμε με τους αθλητές, με τις οικογένειές τους, είναι ιδιαίτερα συγκινητικό που στις τάξεις μας σήμερα υπάρχουν αθλητές οι οποίοι εγώ είχα ως μαθητές από μικρά παιδιά τους γονείς τους. Για μένα είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό και πολύ ανθρώπινο και νιώθω ιδιαίτερα περήφανος και χαρούμενος που συνεχίζω να έχω σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους και πορευόμαστε μαζί και ουσιαστικά διαπαιδαγωγώ τη νέα γενιά αθλητών και τα παιδιά τους. Έχετε και δημιουργήσει και κουμπαριές, από όσο γνωρίζω, μέσα σε αυτό το βάθος ετών. Ναι, μα μέσα... είναι πολύ ανθρώπινο. Ναι. Όταν οι σχέσεις είναι, βασίζονται σε άξονες σεβασμού, αγάπης, και θεωρώ ότι είναι πολύ φυσιολογικό να είναι μια φυσική συνέπεια οι σχέσεις των ανθρώπων να παίρνουν και μια άλλη προοπτική. Φυσική εξέλιξη, έτσι. Δεύτερος πατέρας για τους αθλητές. Νομίζω ότι γενικά οι προπονητές αθλητών χαρακτηρίζονται από αυτό τον όρο και φυσικά ένας λόγος επιπλέον σε αθλήματα πολεμικών τεχνών όπως είναι και το ταϊκβοντό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύπλευρους ρόλους. Σε καμία περίπτωση όμως εμείς, από τη δική μας πλευρά και εγώ, δεν ερχόμαστε να αντικαταστήσουμε τον ρόλο ενός πατέρα, ενός ανθρώπου του οποίου η θέση σαφώς και δεν αντικαθίσταται, αλλά ούτε και είναι η επιδίωξή μας. Βεβαίως και πολλές φορές τα πράγματα καλούμαστε να υποστηρίξουμε πολλούς ρόλους απέναντι στη σχέση που αναπτύσσουμε με τα παιδιά. Ακόμα και ψυχολόγος μπορεί να γίνει ο και όχι προποντής, μόνο, ο δάσκαλος. Μα είναι, σαφώς οι αθλητές έχουν την ανάγκη της υποστήριξης, πολύπλευρης υποστήριξης, και εδώ καλούνται οι προπονητές και οι δάσκαλοι όπως αναφέρατε, γιατί για μένα ο όρος δάσκαλος είναι πιο πάνω, πιο από τον προπονητής. Γιατί θεωρώ ότι η σχέση που αναπτύσσουμε δεν είναι μόνο καθαρά στο θέμα των επιδόσεων. Οπότε, ξεκινώντας από το θέμα της διαπαιδαγώγησης, αλλά και των επιδόσεων και τους όρους που δημιουργούν τις επιδόσεις, προσπερνώνται και είναι πολύ πιο ψηλά. Ο Σύλλογος Μακεδονική Δύναμη και εσείς προσωπικά είστε ο προπονητής του αγωνιστικού τμήματος και γενικότερα η Μακεδονική Δύναμη έχει αναδείξει πολλούς αθλητές σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Άρα μιλάμε για πρωταθλητισμό εν προκειμένου. Δύο λόγια γι' αυτό. Τι συντελεί, σε τι θα μπορούσαμε να, αν μπορούμε να το περικλείσουμε σαν όρο, ο πρωταθλητισμός, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είναι και λίγο παρεξηγημένη η λέξη. Μιλάω τώρα από τη θέση του γονιού. Κάποιοι νομίζουμε ότι ένα παιδί που μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό, να ανήκει σε μια αγωνιστική ομάδα, μπορεί να στερείται πράγματα ή μπορεί να αφήνει πίσω και να πέφτουν οι επιδόσεις του στο σχολείο, που είναι και το κυρίαρχο ζητούμενο. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό, εσείς πώς το έχετε βιώσει μέσα? Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Στο σύλλογό μας υπάρχουν τα τμήματα υποδομής, τα οποία ουσιαστικά έρχονται παιδιά από 4 ετών και φτάνουν μέχρι και την ηλικία των 30 ετών στα τμήματα μαζικού αθλητισμού. Ο πρωταθλητισμός είναι μια διαφορετική κατεύθυνση. Όταν λοιπόν εμείς δημιουργήθηκε η ιδέα να καταφέρουμε να κάνουμε επιδόσεις, να δημιουργήσουμε δηλαδή πρωταθλητές, έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε
το ρόλο του καθενός, του κάθε προπονητή. Σε αυτές λοιπόν τις στιγμές υπάρχουν οι προπονητές οι οποίοι ασχολούνται με τα τμήματα υποδομής, με τα προαγωνιστικά, με τα τμήματα αυτοάμυνας που είναι διαφορετικά τμήματα που μπορεί εκεί να συμμετάσχει ο καθένας για την άθλησή του, για την αυτοάμυνά του, για την καλή του φυσική κατάσταση, για όλα αυτά εκτός του πρωταθλητισμού. Και υπάρχει επιλογή στο σύλλογο να κάνει κάποιος υψηλό πρωταθλητισμό. Από τη στιγμή που ξεκαθαρίστηκαν αυτά, ο καθένας ανέλαβε το ρόλο του. Εγώ εδώ και 25 χρόνια διδάσκω μόνο στην αγωνιστική ομάδα, σε κανένα άλλο τμήμα, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι, σαν μας είναι ξεκάθαρο, ότι δεν μπορεί κάποιος να κάνει υψηλό πρωταθλητισμό εκεί που εμείς το έχουμε οδηγήσει και να έχει ταυτόχρονα την ευθύνη και για άλλες, για άλλα τμήματα. Βέβαια αυτό συνεπάγεται με απαιτητικά πολλές υποχρεώσεις, οι οποίες θα πρέπει να υπάρχει και το ανάλογο υπόβαθρο στο σύλλογο για να μπορεί να γίνει. Δημιουργήσαμε λοιπόν τις συνθήκες και το καταφέραμε. Εγώ ασχολούμαι μόνο με το κομμάτι το αγωνιστικό και την ευθύνη των ανθρώπων που έρχονται σε αυτή την ομάδα και νομίζω ότι όλη μας η ενέργεια, όλη μας η γνώση κατατίθεται μόνο σε αυτά τα παιδιά. Τα υπόλοιπα τμήματα έχουν την ευθύνη άλλοι τρεις προπονητές στο θέμα, στο ειδικό μέρος του ταϊκβοντό και άλλοι 4-5 προπονητές για τα τμήματα ενδυνάμωσης φυσικής κατάστασης, θα λέγαμε. Μιας και μιλάμε για τον πρωταθλητισμό στον οποίο αναφερόμαστε. Εντάξει, για τον αθλητισμό γενικότερα όλοι έχουμε πολύ, λίγο πολύ μια γνώση σχετική. Στον πρωταθλητισμό, ο πρωταθλητισμός μάλλον αποτρέπει τα παιδιά από κάποια πάθη ηλικιακά της εφηβείας κυρίως και αναφέρομαι φυσικά στο γεγονός ότι ένας πρωταθλητισμός, κάποιος που είναι σε αυτό το κομμάτι, σίγουρα έχει ένα πιεστικό πρόγραμμα σε σχέση με κάποια άλλα παιδιά που πρέπει να ανταπεξέλθει και ενδεχομένως να είναι και πολύ λίγος ο χρόνος, ο ελεύθερος χρόνος του για να κάνει τις βόλτες του, να κάνει τις εξόδους του, αυτό που λέμε έτσι απλά. Πιστεύετε ότι ο πρωταθλητισμός αποτρέπει, είναι ένας παράγοντας που αποτρέπει ένα νέο παιδί στο να κάνει κάποιες καταχρήσεις ή αυτό που λέμε να δημιουργήσει πάθη, ηλικιακά πάθη. Καταρχήν, πριν αναπτύξουμε αυτό, θα ήθελα να σας πω ότι γι' αυτό που με ρωτήσατε νωρίτερα, ότι αν ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός είναι ανασταλτικός παράγοντας για να ασχοληθεί ένα παιδί και να έχει καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο. Από την εμπειρία την οποία έχω, αλλά και για δικούς μου αθλητές, αλλά και για ξένους, ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Τα παιδιά τα οποία διαπαιδαγωγούνται μέσα στο χώρο του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού είναι παιδιά τα οποία μαθαίνουν το πρώτο βασικό πράγμα στη ζωή τους να προγραμματίζουν την καθημερινότητά τους. Σήμερα λοιπόν η κοινωνία μας και η νέα γενιά πάσχει από τη διαχείριση του χρόνου. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα θεωρώ στην εξέλιξη των παιδιών παρά ο αθλητισμός. Θεωρώ ότι όλοι μας οι αθλητές σε όλα αυτά τα χρόνια τα οποία εγώ ασχολούμαι με τον πρωταθλητισμό έχουν δείξει το ακριβώς αντίθετο, ότι είναι παιδιά με ενδιαφέροντα, παιδιά τα οποία έχουν απαιτήσεις στην καθημερινότητά τους και όταν κάποιος έχει από τον εαυτό του απαιτήσεις στην καθημερινότητά του, σαφώς και με ό,τι σχετίζεται θα είναι ακριβώς το ίδιο και από τους ανθρώπους που συναλλάσσεται. Οπότε νομίζω ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Φυσικά και το ίδιο ισχύει για το αν ένα παιδί
όπως είπατε, μπορεί να μπλέξει εάν έχει επαφή με τον αθλητισμό, με πράγματα τα οποία δεν είναι αρεστά και δεν είναι αποδεκτά. Ναι, ακριβώς για την εξέλιξή του. Θεωρώ ότι βασίζεται καθαρά στο θέμα των προτεραιοτήτων και ο καθένας έχει, ο κάθε αθλητής, οι προτεραιότητες του είναι άλλες και όχι το να, να ενταχθεί σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι αρεστό. Το Τάι Κβοντό, γιατί σε αυτό αναφερόμαστε, διαμορφώνει χαρακτήρες? Γενικά ο αθλητισμός. Γενικά. Το Τάι Κβοντό ειδικότερα. Διαμορφώνει χαρακτήρα, αλλά το Τάι Κβοντό είναι ένα ιδιαίτερο αγώνισμα. Εξού και το ότι λέγεται είναι αγώνισμα, δεν ανήκει στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, mm-hmm. αλλά είναι Ολυμπιακό αγώνισμα. Δεν είναι Ολυμπιακό παιχνίδι, ούτε Ολυμπιακό άθλημα. Μάλιστα. Και η διαφορά είναι στο στοιχείο, έχοντας το στοιχείο της επαφής. Τέσσερα λοιπόν αγωνίσματα εντάσσονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών mm-hmm. Αγώνων. Είναι το ταϊκβοντό, το τζούντο, η πυγμαχία και οι πάλι. Το ταϊκβοντό λοιπόν χρειάζεται έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα για να μπορέσει κάποιος να ασχοληθεί με αυτό, το οποίο βέβαια και αυτό καλλιεργείται μέσα από τις τάξεις και τα χρόνια τα οποία κάποιος έρχεται σε επαφή με το άθλημα. Έχετε μία αθλητική οικογένεια και φυσικά δεν εννοώ την οικογένεια της Μακεδονικής Δύναμης που είναι και αυτή η οικογένεια. Μιλάω σε προσωπικό επίπεδο. Η σύζυγός σας διαπρέπει στη διαιτησία παγκοσμίως. Τα παιδιά σας, δύο κόρες, πρωταθλήτριες και μάλιστα από πολύ μικρή ηλικία όπως ξέρουμε. Πώς τα συνδυάζετε όλα αυτά, γιατί ξέρω ότι απαιτούνται και πολλά ταξίδια, δηλαδή ταξιδεύετε διαρκώς και εσείς και η σύζυγος και τα παιδιά ταυτόχρονα. Πώς τα συνδυάζετε, οικογένεια με ταξίδια, με υποχρεώσεις, πώς συνδυάζονται? Ναι, η αλήθεια είναι ότι καταφέραμε να κάνουμε μέχρι σήμερα τα όνειρά μας πραγματικότητα. Δημιουργήσαμε την οικογένειά μας μέσω από τον αθλητισμό, με αφορμή τον αθλητισμό, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι και φίλοι έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν οικογένειες που η αφορμή ήταν ο αθλητισμός. Έχουμε μία οικογένεια με δύο παιδιά, τα οποία και αυτά είναι εμπλεκόμενα με τον αθλητισμό και το Τάι Κβοντό. Και η σύζυγος, όπως είπατε, είναι διεθνής διαιτητής στο αγώνισμα του Τάι Κβοντό και μάλιστα σήμερα που συζητάμε είναι η τελευταία μέρα που συμμετάσχει στην Αμερική, στην Ολυμπιακή πρόκριση της Ηπείρου της Αμερικής και που είναι και η τελευταία ηπειρωτική πρόκριση και αξιολογείται για τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Σαφώς και έχουν γίνει τρομερά μεγάλες θυσίες, όπως έχουμε μάθει. Είναι ένα στάδιο εκπαίδευσης για να μπορείς να διαχειρίζεσαι και να διατηρείς μια οικογένεια αθλητική. Δεν είναι εύκολες οι συνθήκες αυτές, αλλά θεωρώ ότι για έναν άνθρωπο ή για μια οικογένεια που είναι εμπλεκόμενη με τον αθλητισμό, είναι κάτι το οποίο γίνεται. Mm-hmm. Όταν υπάρχει όραμα, εγώ θεωρώ ότι όλα τα υπόλοιπα προσπερνώνται. Ισχύει και θα συμφωνήσω. Η εξέλιξη που ήρθε μέσα στα χρόνια, μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια, και σαφώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη εξέλιξη. Νιώθετε ότι σας δικαιώνει σήμερα που μιλάμε? Εξαρτάται ο καθένας τι θεωρεί δικαίωση. Για μας το όνειρό μας είναι καθημερινά να πραγματοποιούμε θέματα τα οποία σχετίζονται με τον αθλητισμό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που 37 χρόνια που έχουμε μία κοινωνική τεράστια προσφορά, γιατί για μας αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τα μετάλλια είναι η δεύτερη κατά σειρά προτεραιότητα. Νομίζω ότι η κοινωνική προσφορά ενός συλλόγου και δε του δικού μας είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση η οποία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Ναι, νομίζω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και πολύ χαρούμενοι που η κοινωνία μας έχει εμπιστευθεί, μας έχει στηρίξει και πορευόμαστε μαζί και συμβάλλουμε
στην ανάπτυξη του αθλητισμού της περιοχής μας αλλά και της χώρας μας. Σίγουρα θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες, αλλά σαφώς και ζούμε σε μια περιοχή που γενικά ο υψηλός πρωταθλητισμός δεν είναι ανεπτυγμένος. Τι είναι για σας επιτυχία, αν και λίγο πολύ το αναπτύξατε πριν από λίγο, τι είναι ευτυχία και ποια η σχέση σας με τον πλούτο, εντός και εκτός εισαγωγικών? Νομίζω ότι είμαστε ευτυχισμένοι γιατί καθημερινά οι άνθρωποι που ερχόμαστε σε επαφή, αλλά και εμείς που σχετιζόμαστε με τον αθλητισμό, είναι υγιείς. Το πιο σημαντικό στην περιουσία ενός ανθρώπου είναι η υγεία. Οπότε για να μπορεί κάποιος να αθλείται πρέπει να είναι υγιής. Ο αθλητισμός συμβάλλει στην διατήρηση και στην ανάπτυξη της υγείας. Περνώντας τα χρόνια, αυτό σου δίνει τη δυνατότητα, ο αθλητισμός δηλαδή, σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις μια καθημερινότητα υγιή. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοιχείο που και θεωρώ μεγάλη επιτυχία η ενασχόλησή μας με τον αθλητισμό. Τώρα όσον αφορά τον πλούτο, εξαρτάται κάποιος πώς τον προσεγγίζει. Εμάς η ευτυχία και η τύχη το να είμαστε μέσα σε μία οικογένεια αθλητική είναι ένας τεράστιος πλούτος, διότι έχουμε ζήσει μοναδικές στιγμές, στιγμές οι οποίες είναι στιγμές χαράς, στιγμές λύπης, στεναχώριας, αλλά όλα αυτά είναι μέρος της ζωής μας που καλούμαστε, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητα που έχουμε, να τα διαχειριστούμε. Θα μπορούσα να πω ότι είμαι πολύ τυχερός που με αφορμή τον αθλητισμό έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, έχω γνωρίσει ανθρώπους, ήθη και έθιμα λαών, που δεν ξέρω εάν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή μου, εάν θα είχα την ευκαιρία να ζήσω αυτές τις στιγμές, γιατί η ζωή μας η ίδια είναι στιγμές. Οπότε θεωρώ τον εαυτό μου πολύ πλούσιο που κατάφερα να κάνω όλα αυτά και συνεχίζει και η οικογένειά μου να εντάσσεται και οι λόγοι οι οποίοι εμείς θέλουμε και τα παιδιά μας να είναι μέσα σε αυτό το χώρο είναι και αυτό. Η τεράστια περιουσία ενός ανθρώπου να έχει την τύχη να γνωρίσει όλο και να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και να έχει φίλους σε όλο τον κόσμο. Εμείς πραγματικά είμαστε πολύ τυχεροί και πλούσιοι, διότι έχουμε φίλους σε όλο τον κόσμο, γνωστούς, και μπορούμε και πορευόμαστε μαζί με αφορμή το ταϊκβοντό. Μου δίνετε μία πάσα τώρα να σας γυρίσω πίσω το χρόνο και να ρωτήσω εάν μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω το χρόνο πριν από 37 χρόνια, θα κάνατε το ίδιο πράγμα? Και το ρωτάω γιατί ξέρω ότι στον αθλητισμό η οικονομική στήριξη που μπορεί να έχει ειδικά ένα σύλλογος με επιτυχίες μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, δυστυχώς στην Ελλάδα δεν στηρίζεται σε οικονομικό επίπεδο πάντα όσο θα έπρεπε. Σαφώς στηρίζει η κοινωνία με έναν τρόπο και εσείς από ίδιους πόρους. Άρα θεωρώ και γνωρίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν αντικειμενικές δυσκολίες. Όμως, η ερώτηση παραμένει, αν γυρνούσαμε το χρόνο πίσω, πάλι το ίδιο θα επιλέγατε ως άθλημα και ως πορεία? Παρόλο το μικρό της ηλικίας μου στην εκκίνηση να μπω ως προπονητής σε μία ομάδα, νομίζω ότι το έκανα πολύ συνειδητά και κατ' επιλογή, δηλαδή δεν ήμουν εξαρτημένος από αυτή την επιλογή. Έγινε συνειδητά η επιλογή μου. Η οικογένειά μου δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο και πραγματικά τα άφησα όλα αυτά συνειδητοποιημένος τι ακριβώς ζητάω για τη ζωή μου. Ναι, θα ξανά έκανα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Για μένα το κριτήριο δεν ήταν τα χρήματα. Για μένα το κριτήριο ήταν η αγάπη μου για τον αθλητισμό και σίγουρα
πτυχές οι οποίες δεν μπορούσα να προσεγγίσω ακριβώς αυτά που θα εξελίσσονταν στη διάρκεια του χρόνου που περνούσε καθημερινά. Νομίζω όμως ότι και αυτά ήταν αποδεκτά, οι χαρές και οι λύπες και οι στεναχώριες, αλλά δεν μας πειράζει. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το Ταϊκβοντό μαθαίνουν να πολεμάνε στην καθημερινότητά τους και να ξεπερνάνε κάθε εμπόδιο και γενικά οι αθλητές. Οπότε δεν μας... Με προλάβατε, γιατί θέλω να κλείσουμε αυτήν την πολύ όμορφη κουβέντα, με μια ερώτηση. Γιατί Ταϊκβοντό, τι λέει ο Χρήστος Αλμασίδης πάνω σε αυτό, προς τους τηλεθεατές και όχι κάποιο άλλο άθλημα. Με δύο έτσι λέξεις, δύο-τρεις λέξεις. Εγώ, αλλά και πολλοί κόσμος, έχουμε την ευκαιρία να είχαμε την ευκαιρία, μικρά παιδιά, να ασχοληθούμε με διάφορα αθλήματα και όπως το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων να ασχοληθεί και με το ποδόσφαιρο και με μπάσκετ και με διάφορα. Η επιλογή για μένα στο να ασχοληθώ με το Ταϊκβοντό με ένα αγώνισμα ήταν η πίστη ότι θα μου έδινε ξεχωριστά την ευκαιρία της διαχείρισης των συναισθημάτων. Η φύση του αθλήματος, του αγωνίσματος του Ταϊκβοντό είναι τέτοια που σου δίνει το περιθώριο της διαχείρισης των συναισθημάτων. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία σε έναν άνθρωπο, το να μπορεί να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, δεν υπάρχει. Και όταν λέω η διαχείριση των συναισθημάτων, δεν έχει να κάνει μόνο με το ειδικό αντικείμενο του αθλήματος, έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Όταν ένα παιδί μπορεί στην καθημερινότητά του να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, το φόβο, όπως καταλαβαίνετε, πολλές ώρες το πόνο, την κούραση και όλα αυτά που συνδέονται με το αγώνισμα, νομίζω ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτε στη ζωή του και ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο φόβος. Και κλείνουμε με αυτό την πολύ όμορφη συζήτηση, συνάντησή μας. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Δώσαμε ένα μικρό στίγμα για τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω αυτό που λέμε την ψυχή της μακεδονικής δύναμης, τον κύριο Χρήστο Αλμασίδη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δάσκαλε, για την παρουσία σου. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που για μια ακόμα φορά μας φιλοξενείτε στο σταθμό σας και μας δίνετε την ευκαιρία να μεταφέρουμε στον κόσμο, στους πολίτες της περιοχής μας, την διάσταση του συλλόγου και ό,τι σχετίζεται με τα αθλήματα που καλλιεργεί. Μα και να μην θέλαμε να το προβάλλουμε, έχετε τόσες πολλές δράσεις μέσα στον χρόνο, κάθε χρόνο, που από μόνο του αποτελεί είδηση.